παρέα σας ένα κορίτσι που το γνωρίζετε από πολύ πολύ μικρό, η Αναστασία Τσιλιμπίου. Πόσα και πόσα πράγματα για την καρδιά ενός αγγέλου, το νησί, στην Τουρκία τώρα. Εννοείται. Σου έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό βιντεάκι, να το δεις και εσύ, να το δουν και οι τηλεθεατές. Και μετά θέλω να μου πεις, στα τουρκικά έμαθες κάτι? Πολλά, έχω δύο πτυχία. Σοβαρά? Ναι. Αφού διάβαζα, πιέστηκα πάρα πολύ, δούλεψα πάρα πολύ και ακόμη δουλεύω. Και μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάντως, εγώ νόμιζα ότι στο ρόλο που είδα λίγο, γιατί έχουμε ένα μικρό απόσπασμα και στο βίντεο, ότι το πήγαινες καρέ-καρέ. Δηλαδή, έλεγες το πρώτο. Σε κάποιες σκηνές στην αρχή δυσκολευόμουν πάρα πολύ, γιατί είχα κάτι κειμενάρες να. Και σταμάταγε ο σκηνοθέτης, μου έλεγε: ωραία, πες αυτήν την ατάκα. Μετά σταματάγαμε πάλι την άλλη ατάκα. Αλλά μετά στο τέλος τα έμαθα πάρα πολύ καλά. Και ήμουνα Αστέρι. Αυτά είναι. Στο Αστέρι, λοιπόν, αυτό. Να δούμε ένα βίντεο για το Αστέρι. Αυτό στα τουρκικά το ξέρεις? Να δούμε ένα βίντεο για το Αστέρι. Όχι. Πώς μπορούμε αλλιώς να το πούμε που να το ξέρεις? Πυρ βίντεο Κιερουσαλήμ. Κιερουσαλήμ. Ο φωτογραφικός φακός τη λάτρεψε από τότε που ήταν πολύ μικρό κοριτσάκι. Με όπλο την αριστοκρατική ομορφιά της και με πίστη στο ταλέντο της, η Αναστασία Τσιλιμπίου πρωταγωνίστησε στη σειρά Για την καρδιά ενός αγγέλου, σε ηλικία μόλις 8 ετών. Ο μπαμπάς με στεναχώρησε. Σε στεναχώρησε? Πότε, καρδιά μου? Σήμερα. Ήδη από τα τρέιλερ όλοι μιλούσαν για αυτό το πανέμορφο και εκφραστικό κορίτσι. Η μικρή Αναστασία αντιμετώπισε την υποκριτική σαν ένα παιχνίδι που της άρεσε πολύ. Παρ' όλα αυτά ήταν πάντα πειθαρχημένη και έδειχνε στα γυρίσματα σοβαρότητα ενήλικα. Πατέρα, όταν πας στο νησί να δεις τη μητέρα, θα της δώσεις το γράμμα που θα της γράψω? Θα χαρεί να μάθει πολύ τα νέα μας. Αυτό συνέβη και στο νησί. Εκεί υποδιόταν τη Μαρία, την κόρη του Γιώργη και της Ελένης. Αν και αρχικά δυσκολευόταν πολύ να κλάψει και να δείχνει στεναχωρημένη, με τις σωστές οδηγίες και τη δική της θέληση, τα κατάφερε περίφημα. Άμα σε ρωτήσουν στο σχολείο για την αδερφή σου, να τους πεις πως έχει ρεμολογιά. Αυτό έχει η λέπρα. Όσο απαιτητικά κι αν ήταν τα γυρίσματα, εκείνη δεν έχασε καθόλου την παιδικότητά της. Οι αγαπημένες της κούκλες ήταν πάντα μαζί της και όποτε μπορούσε ξέκλεβε χρόνο και για μπάνιο στη θάλασσα. Τόσες φορές τα μάτια μου. Πριν από λίγο καιρό κατέκτησε και το τουρκικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική υπερπαραγωγή Και ο Σέμ Σουλτάν. Είστε ευέμπουρας. Κεφαλονιάντες. Λιονταρές. Αδριατίκ. Βενεδικλή, είμαι σε Ρουμ. Αν είμαι Ρουμ, μπαμπάμ Βενεδικλή. Η Αναστασία είναι ένα 15χρονο κορίτσι που άρπαξαν από την οικογένειά της στην Κεφαλονιά. Βρέθηκε στο χαρέμι του Σουλτάνου Αχμέτ του Πρώτου και κατέληξε να κυβερνά όλη την αυτοκρατορία. Μπαχτίν, Αχμέτ, εμίρ βερ, ευημέγητιμ, νέολουρ. Για αυτή της την επαγγελματική εμπειρία, η Αναστασία μόνο καλά λόγια έχει να πει. Ενθουσιασμένη από τον επαγγελματισμό και την άψογη συμπεριφορά όλων απέναντί της, δεν αποκλείει το να ξαναδουλέψει στην Κωνσταντινούπολη. Άλλωστε, με τόσο επιβλητικά σκηνικά και τόσο υπέροχα κοστούμια, δεν θα μπορούσε να μην νιώσει σαν την κήπισσα.